η κακιστική σκέψη και η ανάπτυξη του χαρακτήρα, ένα θέμα σημαντικό που αφορά γονείς, παιδιά και εφήβους, αλλά και εκπαιδευτικούς, καθώς και όλους όσους ασχολούνται με τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης, θα αναλυθεί στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας διάλεξης από τον επαγγελματία δάσκαλο κακιού, προπονητή, συγγραφέα κακιστικών βιβλίων και παιδοψυχολόγο, καθώς και διεθνή μέτρ, Ηλία Κουρκουνάκη. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 9 Απριλίου στις 7 το απόγευμα, στα εκπαιδευτήρια Μπουγά και συνδιοργανώνεται με το τμήμα Σκάκι του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας όπως ειδών. Τις 9 και 10 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων και Μεγάλη Δευτέρα, έχουμε ετοιμάσει ένα σεμινάριο για τους αθλητές της Σκακιστικής Ακαδημίας. Στόχος του είναι βέβαια να βελτιώσουν τις σκακιστικές τους γνώσεις, να προπονηθούν και να γίνουν καλύτεροι σκακιστές. Θα διδάξει ο διεθνής μέτρ, κύριος Ηλίας Κουρκουνάκης, ο οποίος είναι επαγγελματίας δάσκαλος σκακιού, προπονητής, συγγραφέας σκακιστικών βιβλίων και παιδοψυχολόγος. Έτσι θα έχει μία διπλή προσέγγιση προς τα παιδιά. Η προσπάθειά μας είχε γίνει και πέρυσι να κάνουμε το ίδιο σεμινάριο, αλλά δυστυχώς για διάφορα προβλήματα, κυρίως οικονομικής φύσης, αλλά και οργανωτικά, δεν το καταφέραμε. Χαιρόμαστε που μπορούμε και βοηθάμε το τμήμα σκακιού του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας σε αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση για το σκάκι. Το σκάκι είναι άθλημα που βοηθάει πάρα πολύ στη σκέψη και στο χαρακτήρα των παιδιών και καλό θα ήταν σιγά σιγά να μπει και στα σχολεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε, τα παιδιά μας πολλές φορές στο διάλειμμα χρησιμοποιούν ένα μεγάλο παιδαπέδιο σκάκι που έχουμε και χαίρονται. Όπως επίσης ξέρουμε που συμμετέχουν στα τμήματα σκακιού και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό που μπορώ να πω είναι τα παιδιά που εργάζονται στο σκάκι διαθέτουν πειθαρχημένη σκέψη, διαθέτουν το κίνητρο να βάζουν στόχους στη ζωή τους και να τους πετυχαίνουν πιο καλά. Πραγματικά χαιρόμαστε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση από το Τμήμα Σκακιού του Ναυτικού Ομίλου και χαιρόμαστε που θα τιμηθεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας και ο κύριος Καρέλιας.